61 παιδιά βραβεύτηκαν σε μια συγκινητική εκδήλωση με εντυπωσιακή συμμετοχή κόσμου, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας, σήμερα το μεσημέρι στο ΡΕΚ Αγίου Νικολάου, σε μια εκδήλωση του Συλλόγου Τρίτεκνων Οικογενειών για τη βράβευση των παιδιών μελών του, που εισήχθησαν στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Επίσης, βραβείο παρέλαβε και η Τρίτεκνη μητέρα, που κατάφερε να περάσει την νοσηλευτική σχολή Ηρακλείου και μάλιστα πρώτη σε αριθμό μορίων. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Οικογενειών Λασιθίου, κ. Γιάννης Χαβάκης, η βράβευση έχει σκοπό να αναδείξει την επιτυχία των παιδιών και τον αγώνα της τρίτεκνης οικογένειας σε ένα περιβάλλον που γίνεται συνεχώς πιο δύσκολο και απαιτητικό. Η εκδήλωση αυτή έχει βασικά συμβολικό χαρακτήρα, να δείξουμε ότι επαινούμε την προσπάθεια των παιδιών και την επιτυχία τους. Άρα παράλληλα θέλουμε να δείξουμε ότι ο σύλλογός μας είναι ευαισθητοποιημένος όχι μόνο σε πράγματα πρακτικά όπως παραδείγματος χάρη διανομή τροφίμων ή άλλα, αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε και το ηθικό των παιδιών μας, διότι είναι οι αυριανοί πολίτες αυτής της χώρας, αυτοί παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους. Από ό,τι είδατε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην εκδήλωση από όλο τον νομό και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι προσπαθήσαμε πολύ το τελευταίο διάστημα. Τα παιδιά αυτά θα τιμηθούν με πλακέτες από το Σύλλογο και παράλληλα οι Δήμοι θα δώσουν κάποια δώρα στα παιδιά. Βλέπετε ότι υπάρχει μαζική συμμετοχή και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε να παρακολουθεί την εκδήλωση. Πόσα παιδιά βραβεύονται? Το σύνολο των παιδιών που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι 61 και μία τρίτεκνη μητέρα η οποία πέρασε στις Πανελληνίες. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα. Εμείς αυτά βρήκαμε και το διασταυρώσαμε. Αν τυχόν υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά τα οποία εμείς δεν μπορέσαμε να βρούμε, θα πάρουν το βραβείο τους και αυτά. Είναι πραγματικά αξιοπρόσεχτο ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός τρίτεκνων οικογενειών έχει παιδιά που πέρασαν στις Πανελλήνιες για μία μόνο χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει οικογένεια, λειτουργεί η οικογένεια. Λειτουργεί το όλο σύστημα στο Λασίθι. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να βοηθήσουμε να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα, να έχουμε όλες οι τρίτεκνες οικογένειες μια πιο ποιοτική, μια καλύτερη ζωή την χρονιά και τις επόμενες χρονιές που έρχεται. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι σπουδές σήμερα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι επίπονη και για τις οικογένειες και για τα ίδια τα παιδιά. Δυστυχώς, μάλλον βρισκόμαστε στο μετέχνιο μιας νέας εποχής, όπου πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε πράγματα, διότι βλέπετε το τελευταίο διάστημα. Από τη μια τα πανεπιστήμια κλειστά, από την άλλη η παιδεία που παρέχεται δεν είναι κατάλληλη και νομίζω ότι όλοι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ενισχύουμε την προσπάθεια των παιδιών. Ο σύλλογός μας θα συνεχίσει την προσπάθειά του προς την κατεύθυνση αυτή με όσα μέσα έχει και όπως μπορεί. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, το είχα για μετά, αλλά θα το πω τώρα, τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Νικολάου για την υποστήριξή του και ιδιαίτερα την αντιπρόεδρο και ψυχή του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Νικολάου, τη Μαρία Κωστάκη. Αγαπητή συνάδελφο, η οποία από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την προσπάθειά μας. Από την πρώτη στιγμή που είχαμε την ιδέα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, ήταν κοντά μας σε όλα μας τα βήματα. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά και δημόσια. Βέβαια την Ανατολή, αλλά και το Τελεκρίτη, που περιττώ να σας πω ότι τα παιδιά σήμερα έχουν ρεπό και ήρθαν εδώ μαζί μας για να πάρουν την εκδήλωση. Η Άννα και ο Γιώργος, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτή Μιχαέλα, Βιολογία Ηράκλειο. Πρώτο γέλ Αγίου Νικολάου. Αθανασάκη Ειρήνη, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας, δεύτερο γέλ. Παναγιώτης Πληροφορικής Λαμίας, πρώτο γέλ Αγίου Νικολάου. Βασιλάκη Καλλιόπη, Τεχνολόγων Γεωπόνων Ηράκλειο, γέλ Μακρυγιαλού. Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Επικοινωνίας Μέσου και Πολιτισμού Αθήνα, γέλ Νέα. Μία ειδική αναφορά στην τρίτεκνη μητέρα, η οποία φίτησε στο ΕΠΑΛ και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με τα παιδιά, πέρασε στην νοσηλευτική σχολή Ηρακλείου και μάλιστα πρώτη σε αριθμό μορίων. Απλά θέλω να σας πω ότι και η κόρη της είναι, ήδη έχει τελειώσει την ίδια σχολή. Κυρία Δέσποινα Χαβάκη, θα παραδείξουμε τον κύριο Παρατσί, που είναι
και διευθυντής της χειρουργικής στο νοσοκομείο και γνωρίζει πολύ καλά τη Δέσποινα, να δώσει το βραβείο. Νομίζω ότι αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα για την προσπάθεια.